Είναι η τέταρτη χρονιά φέτος που λειτουργεί με αρκετά θετικά αποτελέσματα από τις προηγούμενες χρονιές, με θετικές ανταποκρίσεις από τους γονείς και βέβαια το σημαντικό με πολύ καλές κριτικές από τα ίδια τα παιδιά, που αυτό μας ενδιαφέρει, να περνάνε καλά και να περάσουν ευχάριστο καλοκαίρι που δεν έχει καμία σχέση ούτε με σχολείο, ούτε με διαδικασία τάξεων, μαθημάτων και υποχρεώσεων. Ένα ελεύθερο καλοκαίρι, μια ελεύθερη μέρα, όσο πιο άνετη, όσο πιο δημιουργική και όσο καλύτερη γίνεται. Υπήρξε ένα μικρό προβληματάκι, πηγαίνοντας να αλλάξουμε το σχολείο που θα κάναμε φέτος το κέντρο δημιουργικής, και είχαμε πει για το 8ο επειδή υπήρχε μια προοπτική στο 11ο δημοτικό στην παλιά ακαδημία να κάναμε κάποιες εργασιούλες. Τελικά ξαναγυρνάμε στην παλιά ακαδημία, βολεύει ο χώρος, βολεύει το κτίριο, βολεύει το γυμναστήριό τους, βολεύει τους γονείς η άφιξη και η αναχώρηση και των παιδιών και των ίδιων των γονέων, οπότε ξαναεπιστρέφουμε και είναι σίγουρα ότι φέτος θα το κάνουμε και πάλι στην παλιά ακαδημία, στο 11ο δημοτικό σχολείο. Οι ώρες είναι αυτές που είχαμε πει ότι θα λειτουργεί από το πρωί από τις 7 μέχρι τις 4 το μεσημέρι. Και βέβαια έχουμε δώσει μια παράταση στις εγγραφές των παιδιών που το έχουμε πάει μέχρι τις 7 Ιουνίου του τρέχοντος μήνα. Μέχρι τότε όλοι οι γονείς μπορούν να κατέβουν στο νομικό πρόσωπο και να κάνουν τις εγγραφές για το καλοκαιρινό κέντρο δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών της Τρίπολης. Και όχι μόνο, αν θέλουν και άλλοι επισκέπτες της πόλης ή άλλοι γονείς να φέρουν τα παιδιά τους για να περάσουν ένα ευχάριστο καλοκαίρι στο κέντρο μας, ευπρόσδεκτοι και με χαρά να φιλοξενήσουμε και αυτά τα παιδιά. Μέχρι τώρα υπάρχει ανταπόκριση? Υπάρχει ανταπόκριση, αρκετή ανταπόκριση, απλά υπήρχε το προβληματάκι με την αλλαγή των δύο σχολείων που είπαμε, μεταξύ 8ου και 11ου. Το 8ο δεν το πολύ γνωρίζαν ο κόσμος και απλά είναι και δύσκολη κάπου η πρόσβαση εκεί. Απλά επειδή και το 8ο είναι ένα καινούριο σχολείο, άνετο σχολείο που μπορούσε να φιλοξενήσει και εκεί τα παιδιά, είπαμε να αλλάζαμε να το κάναμε εκεί εφόσον θα γινόντουσαν οι εργασίες στο 11ο. Αλλά επειδή δεν είναι τίποτα σίγουρο και επειδή έχουμε προγραμματίσει ότι και κάποιες εργασίες άμα γίνουν δεν θα υπάρχει πρόβλημα κανένα για τη λειτουργία του σχολείου σαν κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, ούτε και στην απασχόληση των παιδιών την καθημερινή, αποφασίσαμε τελικά να το κάνουμε στο 11ο δημοτικό, που τα τρία τελευταία χρόνια γίνεται με επιτυχία και τα παιδιά εξυπηρετεί αυτός ο χώρος και τους εκπαιδευτές εξυπηρετεί αυτός ο χώρος, αλλά και τους γονείς τους εξυπηρετεί να περνάνε, να τα αφήνουν, μιας και είναι ένα σχολείο μέσα στο κέντρο. Περνάνε, τα αφήνουν, φεύγουν για τις δουλειές τους, επιστρέφουν εύκολα, το παίρνουν τα παιδιά και φεύγουν.